Να σταθούμε και πάλι δεύτερη μέρα. Στεκόμαστε στο φρικτό αυτό έγκλημα στην Τίνο με θύμα τον 52χρονο αγιογράφο. Μέσα από αυτή την φοβερή ιστορία αναδεικνύεται και μια τραγική φιγούρα. Και θήτη τον παππού, τον 90χρονο. Του. Θήτη τον 90χρονο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, νομίζω και όλοι δεν θα έχουμε δει όσο βρισκόμαστε εμείς εν ζωή αυτή γενιά. Παιδιά, τον πήγανε, τέτοια δολοφονία από έναν άνθρωπο τέτοια ηλικία. Φανή, συγγνώμη για τη διακοπή. Τον βλέπουμε τώρα που τον πηγαίνουν στον εισαγγελέα που τον πηγαίνουν. Είσαι από βασταζόμενος. Είσαι που περπατάει. Εγώ βλέπω και πατερίτσα να κρατάει. Και είχε τη δέψη στο όπλο. Έχει και μια πατερίτσα εκεί. Έχει και μια πατερίτσα, αν βλέπετε. Όλοι λένε, όσοι το γνώριζαν, ότι κυκλοφορούσε με μια μαγκούρα και δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, λόγω ηλικίας, λόγω κάποιων ψυχιατρικών ζητημάτων, αυτά θα τα βρουν οι δικαστικές αρχές. Υποβασταζόμενος οδηγήθηκε με πλοίο από την Τίνο στη Σύρο, που βρίσκεται ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Του ασκήθηκε δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία. Θυμίζουμε ότι πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον άτυχο αγιογράφο πατέρα δύο παιδιών, 52 ετών. Και μέσα από όλη αυτή την ιστορία αναδεικνύεται και μια τραγική φιγούρα, η μητέρα του, 52χρονου, η οποία μέσα σε ένα χρόνο έχασε και τον άλλο της γιο, τον Νίκο, και έχει χάσει και το σύζυγό της. Και τώρα ρωτάει αυτό που ρωτάει κάθε μάνα: ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου, την ώρα που ο δράστης, λόγω και ηλικίας, είναι αμφίβολο, εφόσον προχωρήσει η δίκη τα επόμενα χρόνια, αν θα μπορέσει να την εκτίσει. Διότι ο νόμος είναι και για ευνόητους λόγους ευνοϊκός σε όσους είναι σε τέτοια ηλικία. Και μάλιστα τον πάνε τον 75, όχι τον 90-92. Διάβαζα ότι είπατε καλά, καλά του έκανα. Καλά του έκανα, είπα. Ακριβώς. Αυτός δεν μετανιώνει. Λέγαμε και χθες, δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα, είχε προστριβές. Μήπως, παιδιά, παππού δεν είναι καλά, που έχει χάσει εδώ και καιρό. Καλά, καλά, δεν μπορεί δεν να λέει σίγουρα. Καλά του έκανα, ρε παιδί μου. Μήπως ο παππούς δεν είναι εδώ μαζί μας. Όλοι καταλαβαίνουμε. Έχει... Πιστεύω είναι ευνόητα πράγματα τώρα αυτά. Μήπως δεν έπρεπε ο παππούς να κυκλοφορεί, αν δημιουργούσε τόσα... Ναι, καλά. Αν έπρεπε να έχει όπλο, αν έπρεπε να οδηγούν κάποιοι άνθρωποι σε αυτές τις ηλικίες. Αυτά τώρα είναι συζητήσεις τις οποίες γίνονται καθημερινά και μεταξύ των οικογενειών. Μα δεν έχει αισθανθεί και τι έχει κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι σοκαριστικό. Είναι δυνατόν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο για κάτι τόσο ασήμαντο, να αφαιρείς μια ζωή, να είσαι 90 ετών και να λες καλά του έκανα, καλά του έκανα. Τελικώς φαίνεται, Ευλαμπία μου, ότι είναι για το πάρκινγκ η ιστορία αυτή. Καλά, κάποιοι είπαν για τα θερμοσύφωνα, για την κεραία. Ασήμαντη αφορμή σε κάθε περίπτωση. Ο ένας έμενε στο ισόγειο, ο άλλος έμενε στον πρώτο όροφο. Τις προστριβές τις δημιουργούσε ο ίδιος ο 90χρονος. Έτσι, μην πούμε ότι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε σημασία, δεν είχε χαθεί, δηλαδή, μια ζωή.